Θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο και θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη, που πήραν και πολλές συμμετοχές φέτος στην σεζόν, τον βασικό αριστερό μπακ της ομάδας, τον Νίκο τον Τσουμάνη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια για την εύκολη τελικά, όπως αποδείχθηκε, εξασφάλιση της ανόδου στη Football League. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε φέτος, Νίκο, από το ξεκίνημα της σεζόν και παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν μαζεύτηκε εγκαίρως για να κάνει αυτό που ήθελε να κάνουν όλες οι ομάδες κάθε καλοκαίρι, δηλαδή προετοιμασία, δεν αντιμετώπισε προβλήματα και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι σχεδόν από το τέλος του πρώτου γύρου ο Άρης ήταν με το 1,5 πόδι στη Football League, έτσι δεν είναι? Εξ αρχής, από την πρώτη εβδομάδα που βρεθήκαμε όλοι παίχτες, νομίζω ότι ο στόχος μεταξύ μας ήταν αυτονόητος. Προετοιμασίες, προπονήσεις δεν χρειαζόταν, δεν μπορέσαμε συγχωρείτε να κάνουμε, αλλά το ότι είχαμε εμπειρία από πρώτα αθλήματα τις προηγούμενες χρονιές κτλ. Σε σχέση με το ότι ήρθε και ένας έμπειρος προπονητής, μας έβαλε κατευθείαν στο κλίμα το τι πρέπει να συμβεί και νομίζω δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα όλη τη χρονιά. Πήγαν ακριβώς όπως τα είχαμε σχεδιάσει, μπορούσαμε και ακόμα καλύτερα, αλλά σχετικά με τους βαθμούς. Αλλά εντάξει, από νωρίς δηλαδή εξασφαλίστηκε η άνοδος. Νομίζω ότι σε πάρα πολλά παιχνίδια, στην πλειοψηφία θα έλεγα των παιχνιδιών, επικράτησε αυτό που λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή ο Άρης, εσείς μαζί με τον προπονητή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θέσατε αυτό ως στόχο, δηλαδή να παίρνετε τους βαθμούς όπως και να έχει, είτε εντός είτε εκτός έδρας, να κερδίζει ο Άρης δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια αν είναι δυνατόν, είτε στο Βικελίδης είτε μακριά, χωρίς να λογαριάζει και τόσο πολύ αυτό που λέμε το καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν σε βοηθάει και δεν το λέω υποτιμητικά για τις άλλες ομάδες, με τι άλλο, απλά δεν σε βοηθάει στο να παίξεις και το ποδόσφαιρο που θέλεις. Αντιμετωπίζαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις εισαγωγικά, ότι μας χαλούσαν το ποδόσφαιρο, δεν είχαν σκοπό να παίξουν ποδόσφαιρο και εμείς αναγκαστικά πρέπει να μπούμε στο μοτίβο να πάρουμε το παιχνίδι, να μην έχουμε και τραυματισμούς, να αφήσουμε όσο πιο γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα τη χρονιά αυτή και να εξασφαλίσουμε την άνοδο. Δεν μπαίναμε στη δικασία τη δικιά τους, είχαμε το δικό μας πλάνο, αυτό που μας είχε δώσει ο προπονητής, σε αυτό ήμασταν βασισμένοι, οπότε όποτε γινόταν αυτό, κοιτάγαμε να πάρουμε τους βαθμούς και να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Πάντως, σίγουρα ένα πράγμα που δεν θα σας λείψει την επόμενη σεζόν είναι η αγωνιστική χώρη μακριά από το Κλεάνθης Βικελίδης. Γιατί και ο προπονητής σας, ο Νίκος Αναστόπουλος, στη συνέντευξη που μας παρέδεσε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ένα από τα πράγματα που επικαλέστηκε, διότι ήταν κάποια γήπεδα τα οποία δεν ξέρω, δεν περιποιεί τιμή βασικά σε αυτές τις ομάδες που έχουν τέτοιους αγωνιστικούς χώρους, κατά ψέματα. Το καφέ Χορτάρι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η αγωνιστική χώρη πολύ χάλια, να το πω έτσι, μερικά γήπεδα. Κοιτάγαμε μόνο να πάρουμε τους βαθμούς. Σε αυτά τα παιχνίδια κοιτάς και να μην τραυματιστείς, γιατί να μην κάνουν πολύ εύκολο στο κίνδυνο να τραυματιστείς. Εντάξει, το ξεχνάμε, το αφήνουμε στην άκρη όπως περνάμε, κοιτάμε την επόμενη χρονιά και τελείωσε αυτό. Ήταν μια χρονιά την οποία θέλαμε όσο πιο γρήγορα να τελειώνουμε. Πάντως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, αν δεν κάνω λάθος, και το γεγονός ότι μαζευτήκατε και αρκετά παιδιά τα οποία αφενός έχετε καταγράψει αρκετές συμμετοχές στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League, και αφετέρου πολλοί από εσάς έτσι γνωρίζονται και μεταξύ σας, είχατε παίξει και σε άλλες ομάδες και στον Άρη είχατε ξαναβρεθεί με κάποιους από αυτούς, οπότε αυτό βοήθησε νομίζω να δεθείτε πιο γρήγορα. Βοήθησε όπως επίσης ότι υπήρχε ένα άριστο κλίμα μεταξύ μας όλη τη χρονιά. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν κερδίζαμε, κάναμε κάποια χή, ακόμα και στην ήττα στη Δράμα, υπήρχε ένα άριστο κλίμα μεταξύ μας. Ήμασταν σίγουροι για τους εαυτούς μας, σίγουροι για το τι έπρεπε να κάνουμε φέτος. Με αυτό το πλάνο συνεχίζουμε και με αυτή τη λογική και για του χρόνου. Τώρα, εντάξει, σας είπα και πριν ότι υπήρχαν παίχτες που είχαν εμπειρία σε τα προηγούμενα πρωταθλήματα από τη μεγάλη κατηγορία. Έπαιξε το ρόλο του και αυτό, ξέραμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις και τα περάσαμε όλα μαζί. Είχαμε ένα άριστο κλίμα μέσα από εταιρεία και από εκεί ξεκίναγε στο γήπεδο αυτό. Ναι. Πάντως φαινότανε, νομίζω, δεν ξέρω εσύ που έπαιζες κιόλας, θα το διαπίστωσες πολύ πιο εύκολα από εμάς που τα παρακολουθούμε τα παιχνίδια από έξω. Φαινόταν ότι ο Άρης, εμένα τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μου έδινε, ότι πολλές φορές, Νίκο, έπαιζε όσο χρειαζόταν για να κερδίσει. Δηλαδή δεν έδινε αλήθεια, το 100%. Δεν χρειαζόταν να δώσει το 60%, έβλεπες τον αντίπαλο και έλεγες αυτός είναι για το 60-70%. Παίζω μέχρι εκεί, όπως λες, να προσπαθήσω να μην τραυματιστώ κιόλας και συνεχίζω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή κάποιες περιπτώσεις που δεν είχαμε κάποια συνεχόμενα παιχνίδια, δεν υπήρχε προετοιμασία σε όλους τους παίχτες στην ομάδα.
έβγαινε και η κούραση κάποια στιγμή. Είναι λογικό αυτό, σε μια ομάδα πάντα βγαίνει η κούραση. Οπότε παίζαμε με το σκεπτικό ότι θα παίξουμε ναι μεν όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπουν συνθήκες αγωνιστικού κλπ. Για να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά πάνω απ' όλα είναι η νίκη που πρέπει να πάρουμε για την ομάδα. Οπότε το βάζαμε σαν πρώτο στόχο αυτό και πήγαιναν όλο όπως θέλαμε. Δεν ανησυχούσαμε, δηλαδή και στις περιπτώσεις που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ ήμασταν τόσο σίγουροι ότι θα κερδίσουμε που δεν ανησυχήσαμε καμία σε κανένα λεπτό. Το σημαντικό φέτος ήταν ότι σε πολλά μάτς, σε κάποια μάτς που ήσασταν μέτρη, ακόμη και στα μέτρια μάτς κερδίσατε ως επιτοπλίστων. Όπως θυμάμαι εκείνο το μάτς για παράδειγμα με το Βυζάντιο, που ήταν μια κακή μέρα για τον Άρη, με τον αντίπαλο να έχει δοκάρια, ευκαιρίες και τον Άρη τελικά να κερδίζει. Θα βρεθεί η ομάδα σίγουρα που δεν θα είναι στη μέρα της. Εκεί φαίνεται και το μένταλο, τι χαρακτήρα έχει σαν ομάδα, τι μας έχει περάσει ο προπονητής. Και αυτό φάνηκε στα παιχνίδια αυτά. Ότι στη χειρότερη μέρα φανήκαμε ομάδα και πήραμε τους βαθμούς. Για σένα πάντως δεν ήταν άγνωστο το περιβάλλον. Είναι η δεύτερη φορά που φοράς τη φανέλα του Άρη. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις. Σε περίεργες χρονιές, σε δύσκολες χρονιές. Τη μια εκείνη σεζόν 13-14 που ήταν με περιορισμό μεταγραφών, που άρεσαν πολύ άσχημα οικονομικά, και φέτος που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική η ομάδα. Ναι, το θυμάμαι. Εντάξει, όπως και να έχει το είπε και ο προπονητής μας, γενικά όταν παίζεις την ομάδα σε αυτό το σύλλογο, κοιτάς μόνο να δίνεις τον καλύτερο σε αυτό, να παίρνεις νίκες, όποια κατηγορία και να παίζει, όποιο πρωτάθλημα και να είναι. Ξέρουμε που ανήκει ο Άρης, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό παλεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε σύντομα. Για σένα δεν ήταν δύσκολη δηλαδή η απόφαση, παρότι τα τελευταία χρόνια, τελευταία πενταετία, ήσουν ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε ομάδες ως επιτοπλίστων τις μεγάλες κατηγορίες. Όχι, πραγματικά μπορώ να πω ότι ήταν μία από τις πιο εύκολες, να το πω, πιο εύκολες και χαρούμενες αποφάσεις που πήρα. Στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Οπότε δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Ίσως εσύ, δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις, να ήθελες και στον εαυτό σου ενδεχομένως να αποδείξεις κάτι, αλλά και στον κόσμο, γιατί ήσουν σε εκείνη την ομάδα τη σεζόν 13-14, με όλα τα ελαφρυντικά βέβαια, που η ομάδα δεν μπέτυχε το στόχο της και ενδεχομένως να σκέφτεσαι και μέσα σου ότι τώρα θα έρθω στον Άρη και θα τον οδηγήσω εγώ μαζί με τους υπόλοιπους εκεί που πρέπει να είναι. Το είχα αναφέρει και όταν είχα έρθει στην ομάδα, ότι νομίζω είναι μια ευκαιρία. Και για εμάς που βρισκόμαστε εκείνη τη χρονιά, όχι να πάρουμε το να μας πίσω, να δείξουμε ότι χρωστάμε κάτι. Δεν ήταν η χρονιά που θέλαμε να ζήσουμε με την ομάδα, οπότε προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ αυτό και θα δείξει να είμαστε υγιείς. Από τον εαυτό σου προσωπικά είσαι ικανοποιημένος από την φετινή σεζόν? Πάνω απ' όλα, αφού δεν τραυματιστήκαμε σοβαρούς τραυματισμούς, εντάξει. Από αυτό το θέμα, ναι, δεν μπορώ να πω σε τίποτα ότι μένω ικανοποιημένος. Πάντα βάζω φιλοδοξίες για κάτι καλύτερο. Ελπίζω να είμαι υγιής και να πάω όλα καλά συνέχεια. Δεν σε πήραν και τα χρόνια, 26 ετών είσαι. Έχεις ακόμη, νομίζω, μπροστά σου αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω, σκέφτεστε καθόλου την επόμενη σεζόν ή περιμένετε να ξεκαθαρίσει λίγο το άλλο το κομμάτι που αφορά την ίδρυση της ΠΑΕ, το μετοχικό κτλ? Αυτό που ήταν να κάνουμε εμείς εξ αρχής το κάναμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία για την εγκαθάριση. Είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Ο κ. Καρυπίδης μας έχει διαβεβαιώσει για τις προθέσεις, για τις κινήσεις που κάνει. Δεν ανησυχούμε για τον κ. Καρυπίδη. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις με προπονήσεις και από εκεί και πέρα, ό,τι να έρθει, θα έρθει στην πορεία. Κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Αλλά δεν ανησυχούμε για κάτι. Με τον Νίκο Αναστόπλος είχε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν? Όχι. Πρώτη φορά. Πώς ήταν έτσι η συνεργασία? Άψογη. Και ολικά άψογη. Πραγματικά και στο πλάνο που βάζεις μέσα στην ομάδα, στην ψυχολογία που δουλεύει το ποδοσφαιριστή. Κάθε ώρα και στιγμή περνάει στο μπέχτο ότι βρίσκεται σε ένα σύλλογο που δεν πρέπει να εφησυχαστεί καθόλου. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, ανεξαρτήτως την κατηγορία. Πρέπει κάποια στιγμή πάντα να κερδίζουμε και όχι να βλέπουμε χαλάρα τα παιχνίδια. Οπότε αυτό έπαιξε το ρόλο του και δεν μπορέσαμε να εφησυχαστούμε σε καμία στιγμή στο πρωτάθλημα. Ήμασταν όλοι δηλαδή στην τίτα που λέμε. Είπε ο προπονητής του Άρη την προηγούμενη εβδομάδα ότι στόχος μας είναι, αφενός ο Άρης να κερδίζει οπουδήποτε και αν αγωνίζεται και με οποιονδήποτε και αν αγωνίζεται, αλλά να κάνουμε κάτι παρόμοιο και του χρόνου στη Football League. Δηλαδή να κόψουμε ούτε λίγο ούτε πολύ. Άφησε να νοηθεί το βήχα από τις πρώτες αγωνιστικές και του χρόνου στη Football League. Ναι, σίγουρα, εντάξει, ο προπονητής έχει πει στο μυαλό του αυτό μας περνάει και εμάς. Αυτό υπηρετούμε και εμείς στο γήπεδο.
Δεν νομίζω ότι χωράει κάτι άλλο όσο είμαστε στην ομάδα αυτή. Πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι, να κόβουμε όπως είπε το Βίχα σε όλες τις ομάδες. Και αν είμαστε καλά όπως ήμασταν και φέτος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Πώς το περιμένεις του χρόνου το πρωτάθλημα της Football League, γιατί έχει και πολλές ομάδες με πολλά προβλήματα γενικότερα. Ναι, εγώ βασικά δεν με τρελαίνω το ότι είναι πιο δύσκολο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα συναντήσουμε ένα δυνατό πρωτάθλημα. Ναι. Πιο ποιοτικό από τη γάμα εθνική, εννοείται. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ότι εντάξει, άμα είμαστε ενωμένοι, παραμείνουμε, κρατήσουμε το κλίμα που έχουμε, που θα το κρατήσουμε και βάλουμε στο γήπεδο αυτά που θέλει ο προπονητής, δεν έχουμε αφοβηθεί με τίποτα πραγματικά. Έχουμε σιγουριά στους εαυτούς μας, έχουμε καλή σχέση μεταξύ μας όλοι και αυτό θα βγει στο γήπεδο. Όπως βγήκε φέτος, θα βγει και του χρόνου. Δεν με τρελαίνουν σκέψεις ή οτιδήποτε λένε του χρόνου έχει είναι πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Δεν με ανησυχεί κάτι καθόλου, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή εφόσον πάρουμε και όλοι μαζί προετοιμασία από την αρχή, mm-hmm, θα είναι ακόμα καλύτερα, δεν θα ανησυχήσουμε για τίποτα. Ναι. Μακάρι, εγώ αυτό το λέω Νίκο συνεχώς το τελευταίο διάστημα, μακάρι ο Άρης να μην απολέσει αυτό το πλεονέκτημα. Δηλαδή το ότι καθάρισε πολύ γρήγορα με την άνοδο, το ότι έχει τον ίδιο προπονητή από την αρχή της σεζόν που ξέρει την ομάδα και τις ανάγκες της και μπορεί να την σχεδιάσει εγκαίρως, έτσι όπως νομίζει ο ίδιος καλύτερα, για την επόμενη σεζόν. Να μην το απολέσει αυτό το πλεονέκτημα και φτάσουμε πάλι τίποτα Αύγουστος και δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Γιατί και εσάς τους ποδοσφαιριστές κάτι τέτοιο θα είναι, νομίζω, εννοείται, μαχαιριά. Ναι, εννοείται αυτό, αλλά δεν σας είπα και πάλι, δεν ανησυχούμε για κάτι. Κάνουμε υπομονή, έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόεδρο, στο team που υπάρχει και ασχολείται με αυτή τη διαδικασία, οπότε δεν ανησυχούμε για κάτι. Mm-hmm. Είμαστε ευσυχασμένοι και συνεχίζουμε τις υποχρεώσεις μας εμείς. Ναι. Εσύ, Νίκο, έζησες βέβαια σε δύσκολη χρονιά, γεμάτο το Κλεάνθης Βικελίδης, εντάξει, όταν ήσουν εκείνη τη σεζόν. Φέτος είναι η αλήθεια ότι ο κόσμος δεν θα που γύρισε την πλάτη, ήταν πολύ απογοητευμένος για να πάει στο γήπεδο μια μεγάλη μερίδα του κόσμου και γι' αυτό στα περισσότερα. Η δική μου γνώμη σε αυτό είναι απόλυτη λογική. Πραγματικά. Yeah. Δηλαδή για έναν φύλαθρο του Άρη δεν μπορεί να σκεφτεί, να διανοηθεί ότι είναι δεύτερη χρονιά στη ΓΑΜΑ εθνική αυτή η ομάδα. Είναι yeah. απόλυτο λογικό. Yeah. Δηλαδή όσο και να αγαπάει την ομάδα και πάλι ερχότανε. Yeah. Και πάλι ερχότανε. Σίγουρα θέλαμε περισσότερο, αλλά άμα σκεφτούμε ότι είμαστε δεύτερη χρονιά στη ΓΑΜΑ εθνική ομάδα και τρέχουμε σε ομάδες που οι οποίες αγωνίζονται τη μία στη γάμα, την άλλη στο τοπικό, mm. είναι απόλυτο λογικό να μην έχεις και το γήπεδο σου με γεμάτο. Mm. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι σίγουρος του χρόνου ότι θα δούμε ένα διαφορετικό γήπεδο στον κόσμο. Mm. Θα έρθει ακόμα πιο κοντά μας, θα δούμε πάλι δηλαδή, το γήπεδο όπως το βλέπουμε στην Αλφαρινική. Mm. Και μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχει και κύπελο φυσικά που ο Άρης θα αντιμετωπίσει. Ναι, εννοείται, είναι άλλες υποχρεώσεις και άλλες. Σίγουρα αυτό. Mm-hmm. Τώρα έχει ξεκούραση μετά τις δύο εβδομάδες. Γιατί από ό,τι ξέρουμε, μέχρι τέλη Μάη θα συνεχίσετε με κάποιες προπονήσεις και μετά ξεκούραση προφανώς. Ναι, θα έχουμε μέχρι τέλη Μάη, νομίζω, δεν ξέρω, κάποια φιλικά αν θα γίνουν. Δεν σταματάμε, εντάξει. Ούτε νομίζω είναι καλό για τον ποδοσφαιριστή αυτό, για την ομάδα να σταματήσουμε από τώρα μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα συνεχίζουμε μέχρι όταν μας πούνε και. Ναι, γιατί είναι και λίγο περίεργη η κατάσταση με Football League. Νομίζω ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη το πρωτάθλημα του χρόνου. Είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα για το πότε θα πρέπει να ξεκινήσετε για την επόμενη σεζόν. Είναι λίγο. Εγώ δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Πελίγκ του χρόνου. Οπότε με αυτά που γίνονται, οπότε. Ναι. Αναμένουμε. Ναι, όντως. Αυτό είναι κάτι, είναι ένας αστάθμητος παρός. Δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι ένα τελικό σκηπέλο και δεν έχει γίνει ακόμα. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτούμε τι θα γίνει. Αλήθεια, Νίκο, ως ποδοσφαιριστής που παίζεις τα τελευταία χρόνια σε υψηλό επίπεδο, όλες αυτές οι, τι να τις πω, καταστάσεις κομικοτραγικές που συμβαίνουν, σας αγγίζουν σαν ποδοσφαιριστές, γιατί από αυτό ζείτε, δεν έχετε πολλά χρόνια οι ποδοσφαιριστές επαγγελματικής ζωής και αν είστε και ευτυχώς να είστε και τυχεροί να μην έχετε και κάποιους τραυματισμούς, όλο αυτό το πράγμα σας αγγίζει, φαντάζομαι σας αγγίζει, δεν μπορεί να μην σας αγγίζει. Μας αγγίζει, αλλά αν καθίσουμε και σκεφτούμε για να αναλογιστούμε το τι θα γίνει. Αγχωθεί γι' αυτό ή τώρα τι θα κάνουμε και πώς, γιατί είμαστε σε αυτή την εποχή και γιατί το ένα γιατί το άλλο, νομίζω θα είναι χειρότερο για μας. Τη στιγμή που είμαστε στην ομάδα που είμαστε, παλέμουμε για τον καλύτερο, οπότε δεν εντάξει, το να σχολιάσεις μεταξύ μας, αυτό είναι λογικό, είναι ανθρώπινο να σχολιάσεις, να πούμε ότι τι έγινε εκεί, τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνουν εκεί, πώς θα συνεχίσει, αυτό είναι λογικό, αλλά δεν θα πω στη δικασία να κάτσω να αγχωθώ ή τι γίνεται. Είναι παράδοση εκεί, αν μπορέσουν να τα βρουν αλλιώς, είναι κι άλλο πίσω. Μάλιστα.
Για να δούμε, μακάρι να ξεκαθαρίσουν γρήγορα τα πράγματα και Ελπίζω. στον Άρη και για εσάς κυρίως ποδοσφαιριστές, γιατί όπως είπε και ο Νίκος Αναστόπουλος, και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να το βγάλουμε το καπέλο. Ο Νίκο είπε ότι εγώ πάντοτε αυτό κάνω και αυτό θα κάνω και φέτος στον Άρη. Εγώ ίδιος θα ενημερώσω τους ποδοσφαιριστές, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Για να ξέρετε κι εσείς, φαντάζομαι ποιες είναι οι σκέψεις του για την Ναι, επόμενη σεζόν, γιατί είναι ένα σίγουρα. ρόστερ 23-24 παικτών. Κάποιες επιλογές θα έχει στο μυαλό του, για να ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Ναι, σίγουρα αυτό εντάξει. Δεν είναι κάποιες κινήσεις, είναι έμπειρος προπονητής και που θα διαχειριστεί τις καταστάσεις και να μιλήσει στον ποδοσφαιριστή. Οπότε και από αυτό το κομμάτι περιμένουμε από τον ίδιο να μας ενημερώσει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε Και εγώ και με το ευχαριστώ. καλό και καλή ξεκούραση όταν θα Να είστε ολοκληρώσετε τις καλά, υποχρεώσεις ευχαριστώ. σας και του χρόνου ακόμη καλύτερα στη Football League. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.